Δεν μας νοιάζει, λύθι, σκάστε. Κοίτα βαλικάρια, ρε μαλάκα. Από σταφύλια. Τολμάνε και συνεργάζομαστε, ρε μαλάκα. Δηλαδή, αν υπήρχε και μία μικρή πιθανότητα να γαμίσουμε από τα βίντεο στο ίντερνετ, πάει. Πήρε καλζόνι, πήρε πίτσα κλειστή, για να καταλάβεις που έχουμε φτάσει στην κοινωνία. Φαντάζομαι να πάει σουβλάκι το οποίο είναι κλεισμένο σε μια φρατζόλα. Με την πίτα όμως. Ένας τύπος στο Βολό, να ζεις χίλια χρόνια αγόρι να μου εσύ που το κάνεις αυτό. Εσύ που είσαι το πιτσόγυρο, ξέρεις καλά ποιος είσαι. Ήμασταν παρέα πριν μια εβδομάδα. Εντάξει, το παλικάρι είναι αλλού, ρε. Ό,τι έχεις φανταστεί σε πόρν, σε φαΐ, το έχει κάνει το παλικάρι. Παίρνει πίτσα, ένα τεράστιο κομμάτι πίτσα, ρίχνει μέσα γύρω πράγματα σουβλάκι, το κλείνει και στο δίνει για σουβλάκι. Και η πίτα του σουβλάκι είναι πίτσα, ρε. Οπότε πάω Βόλο για παράσταση, αυτό γίνεται. Κλωτσάω την πόρτα του μαγαζιού, τον κοιτάω στα μάτια και μου κάνει. Του κάνω μπλακά, είναι από του λίγου άνθρωπου που έχω γνωρίσει. Καλή ερώτηση. Απαραίτητο υλικό στην κουζίνα μου είναι η αγάπη. Και το χωρίς το μου δεν πάω πουθενά. Δεν βγαίνει καμία συνταγή άμα δεν έχω το μαζί. Συνήθως είναι πάντα κολλημένο ανάμεσα στα πόδια μου. Αλλά είναι τόσο μεγάλο που μερικές φορές το κοιτάω και λέω: όχι, τι είναι αυτό! Κάποιος εξωγήινος οργανισμός που προσκολήθηκε πάνω μου! Αλλά τελικά είναι το άμα αναβαγώσω σε ένα νησί, την είχα γαμίσει και δεν έχω ιδέα τι να κάνω. Αλλά θα έπαιρνα μαζί μου σίγουρα σουβλάκι. Θα έπαιρνα μαζί μου σίγουρα σουβλάκι. Σουβλάκι. Σουβλάκι, σουβλάκι. Αντέρε σουβλάκα. Α, πολύ ωραία ερώτηση. Αν ήμουν φαγητό. Όχι, θα ήμουν σίγουρα τέτοιο. Μισοφαγωμένο μπέργκερ που κάποιο ξέρασε στις 2 τα μεσάνυχτα στην Ομόνοια. Πολύ καλό. Ω, πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Θα ήθελα να φάω. Όχι λοιπόν. Θα ήθελα σίγουρα να δοκιμάσω που δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Έντομα. Πού έντομα. Κοίταξε να δεις, είναι αρκετά σημαντική άμα είσαι φλόρος και δεν τρως φαγητό, αλλά γενικότερα στα αρχίδια μας πως βγαίνει ένα φαγητό και να καταπίνεται. Ενώ, κατάλαβες. Τι πια. Τι είναι. Είναι χώρα, απλά λέγεται Νιγηρία. Ρούφα. Το πες λάθος. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που σερβίρουνε στο πανηγύρι. Σε νεκρό θα ήθελα, για να το φάω λόγω, γιατί αυτός δεν θα φάει γιατί είναι νεκρός. Και αυτός θα ήταν σίγουρα ο Michael Jackson. Χωρίς λόγο. Μην ανησυχείς, μην πας πιο βαθιά. Απλά ο Michael Jackson. Τι εννοείς μην πας πιο βαθιά, δεν ξέρεις τα πόσα μέτρα τον θάψαμε. Sorry, Michael. Sorry. Λοιπόν, πάμε, είστε έτοιμοι. Είμαστε στη νίκη, αγόρι μου. Εδώ είναι Πειραιάς. Δεν έχουν ακουμπάς, μπαίνουν μέσα και μας φάζουν. Την άλλη φορά είχαν πάρει και εγώ βήματα σε κενό σπίτι και ήταν ένας άνθρωπος που με κοιτάει, δεν κοιτάει, κάτι εδώ. Μου στα φεύγα, τε. Πάρε κλακέτα. Η κλακέτα, εδώ είναι. Χέρια μου. Και πάμε. Πάμε. Χέρια μου, σε παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνα απ' την άλλη. Και τόσο μακριά. Δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούσα αυτό. Περίμενε, ρε φίλε, πώς μπορείς να μου τη δέσεις. Δες τη μου, ρε Ηλία Φουντούλη. Δες τη μου. Και αυτό το λες κάθε βράδυ. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε τώρα. Περιμένεις να αρχίσει να τσιτσιρίσει το κρέας και μετά θα του ρίξει τα κρεμμύδια. Ρε μάνα, κακίγομαι αυτό. Τι κάνει. Δεν έχει ένα καπάκι. Δεν κάνω τίποτα. Θέλει κάτι να φάει κάποιο. Ωραία, πάω στο πατάτες κατευθείαν, ολόκαυτος. Εκεί στο info.gr καμιά κοπέλα έχετε, να με γνωρίσετε. Πώς γράφετε το αγαπητικιά.